Τι μου λες λέει τώρα ότι όλα τελείωσαν και είμαστε okay. Δεν λέω τώρα να γίνουμε κολλητάρια, αλλά τουλάχιστον να έχουμε μια τυπική σχέση. Συναδελφική, χωρίς πίσω απλά τα μαχαιρώματα. Βρες ένα λόγο που θα δικαιολογεί την απόλυσή της. Τι θα μπορούσε να είναι αυτό? Κάποιο πειθαρχικό παράπτωμα ίσως. Φρόντισε να την μπλέξει ένα τότε. Αν εγώ δώσω τις μετοχές μου σε κάποιον, υπάρχει τρόπος να τις πάρω πίσω αν χρειαστεί? Πρέπει να ξέρω ακριβώς την περίπτωση. Σκέφτομαι λοιπόν να μεταβιβάσω στον άντρα μου το πλειοψηφικό πακέτο της Deport και θέλω να ξέρω όλες τις παραμέτρους. Αν δεν στα σκάσει αύριο, του σπάμε το γόνατο. Να ετοιμάσω τη Βαριοπούλα δηλαδή. Γιατί από όσο ξέρω, δύσκολο να βρει αγοραστή για τον μπαρ. Τόσο πολύ τον αγαπάς? Είμαι πάρα πολύ ερωτευμένη μαζί του. Και αν σε πληγώσει πάλι? Στην τελική ποτέ δεν ξέρεις. Πιστεύεις ότι μπορεί να στεριώσει η σχέση σου με τον Μαλτέζο? Πάλι καλά που δεν της μίλησα, φίλε. Πρέπει να μαζέψουμε στοιχεία. Να τη τριμώξω, να τη δείξω ότι φτάνουν πια τα ψέματα. Κάτσε τώρα να βρούμε και τη φιλενάδα της από τη σχολή. Καλού διλιγέρι. Επιτέλους, ρε φίλε. Καλησπέρα. Μα, πώς και από εδώ? Είχα περάσει από το κολέγιο και είπα να έρθω να δω και εσένα λίγο. Τι είναι? Έχεις καθόλου ελεύθερο χρόνο? Ναι, για σένα πάντα έχω. Αλλά κάτι μου λέει ότι δεν ήρθες μου για να με δεις. Ναι, ήρθα και να σου πω κάτι που θα σε αρέσει πολύ. Τι? Αποφάσισα να πάρω τον Άρη στη Deport. Και μετά το σχόλιο δηλαδή θα περάσει από το γραφείο για να κουβεντιάσουμε για τις λεπτομέρειες. Μπράβο, δεν ξέρεις πόσο χαίρομαι αυτό που μου λες. Να το ξέρω. Μην χαλάσουμε χατήρι στο γιόκα σου. Δημήτρη, έκανες πάρα πολύ καλά. Ξέρεις τι γίνεται τώρα. Αν δουλεύετε μαζί, θα έχετε κοινούς στόχους. Οπότε αυτό θα σας φέρει πιο κοντά. Μακάρι. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι μετά την απαγωγή ήρθαμε πιο κοντά, αλλά... ξέρεις, θέλω να γίνουμε φίλοι. Όλα θα γίνουν. Το μόνο που χρειάζεται ο Άρης από σένα είναι αποδοχή. Και εντάξει, επιβράβευση. Αν του τα δώσεις αυτά τα δύο, θα γίνει ο καλύτερος γιος του κόσμου, είμαι σίγουρη. Την αποδοχή την έχει. Και αν χρειάζεται θα του το δείχνω και πιο συχνά, αλλά τώρα την επιβράβευση πρέπει να την κερδίσει. Εντάξει. Είμαι σίγουρη ότι στη δουλειά θα βγάλει το καλύτερο εαυτό του. Ναι. Ναι, και εγώ αυτό πιστεύω. Τι? Ήθελα να σου προτείνω κάτι. Πώς είναι το πρόγραμμα στις επόμενες μέρες? Ναι, είναι μια εβδομάδα πολύ πιεσμένη. Γιατί, τι θέλεις? Έλεγα να κάναμε, ξέρεις, ένα λίγο μεγαλύτερο διαλυματάκι. Αν εντάξει, αν δεν μπορείς, άστο. Όχι, πες μου. Έχει προκύψει μια συνάντηση στις επόμενες μέρες με κάποιους επιχειρηματίες που θέλουν να επεκταθούν στα Βαλκάνια και ψάχνουν για συνέδωρο. Ναι. Το θέμα είναι ότι αυτή η συνάντηση θα γίνει στη Θεσσαλονίκη και εγώ δεν θέλω να τη χάσω. Δεν θα τη χάσεις, θα πας και θα γυρίσεις αυθημερών. Δεν γίνεται, πρέπει να καθίσω 2-3 μέρες, γι' αυτό σου λέω. Πάμε, Θεσσαλονίκη. Αγάπη μου. Θα ήθελα πάρα πολύ, αλλά δυστυχώς είναι πολύ πιεσμένη αυτή η εβδομάδα και έχω να τακτοποιήσω και μια εκκρεμότητα και... Κρίμα. Σκέψου τη ώρα που θα περνούσαμε. Τα βράδια δηλαδή, γιατί τις μέρες θα είμαι κλεισμένος μέσα σε μια αίθουσα. Συγγνώμη, στο χαλάω τώρα, Πολύ. Εντάξει, τι να κάνουμε, άμα δεν γίνεται αλλιώς. Ναι, και εμένα θα μου λείψεις πάρα πολύ, αλλά για λίγο θα είναι. Θα είσαι εδώ στην επέτειό μας, Τι ερώτηση είναι αυτή τώρα? Και από το Βόρειο Πόλο θα ερχόμουν για την επέτειό μας, όχι από τη Θεσσαλονίκη. Σ' αγαπάω πολύ. Κι εγώ, μωρό μου. Κι εγώ. Θα πας να μιλήσεις τη Φέη. Είναι μόνη της στο σπίτι. Δεν ξέρω, ρε, δεν να της πω. Κάνε τι θες. Εγώ θα πάω στο μπαράκι για να σου αφήσω το παιδί ελεύθερο. Γιατί δεν έρθες στο κολέγιο? Θα σου πω. Μπορεί να το παράτησε από σήμερα και όλο στο κολέγιο. Πήγαινε, ρε Σταύρο, να τη δεις. Δεν είναι καλά και εγώ ανησυχώ. Okay, θα πέρασω. Ευχαριστώ. Γεια σας. Σου έχω ευχάριστα νέα. Τι έγινε? Βγήκαν τα αποτελέσματα από το τεστ του Κίμωνα και μάντεψε πόσο πήρα. Λέγε. Αλφα. Μπράβο! Μπράβο, ρε φίλε, ωραία. Βασικά και στους δυο μας, μπράβο, γιατί αν δεν μου έκανες μάθημα. Όχι, ο μαθητής κάνει την πιο πολύ δουλειά. Πώς θα το γιορτάσεις? Βασικά διαβάζοντας, γιατί αύριο γράφω για τράκο.
Θέλω να σε παρακαλέσω κάτι. Γίνεται να κάνουμε και σήμερα ένα μαθηματάκι για να είμαι πανέτοιμη. Ναι, εννοείται. Τι ώρα? Ό,τι ώρα θέλεις. Απλώς έλα στο σπίτι μου. Είναι ήσυχα και θα είμαι πιο συγκεντρωμένη. Οκ, okay, τότε λίγο αργότερα γιατί έχω μια δουλειά πρώτα. Όποτε θέλεις. Θα σε περιμένω. Να μιλήσουμε. Άντε. Φεύγεις λοιπόν. Και πότε έχεις σκοπό να μας το πεις? Μόλις μαζεύω τα πράγματά μου. Καταλαβαίνω πώς νιώθεις. Ξέρω δεν είναι εύκολη απόφαση, αλλά να σου πω την αλήθεια, έτσι όπως πάνε τα πράγματα στην Ελλάδα, νομίζω ότι καλά κάνεις. Φαντάζομαι θα χαίρεσαι που θα γλιτώσει το από μένα. Με έχεις παρεξηγήσει. Και με το δίκιο σου. Ήμουν πολύ άδικος μαζί σου. Και αδικαιολόγητος. Παρασύρθηκα από κατώτερα συναισθήματα. Εκπαιδευτικό σημείο, όχι κανένα πιτσιρίκι. Αλλά ξέρεις, καμιά φορά ο εαυτός μας παίζει περίεργα παιχνίδια. Λυπάμαι ειλικρινά. Μακάρι να τα εννοείτε. Τα εννοώ. Γι' αυτό και σου τα λέω. Και θέλω να ξέρεις ότι κατάλαβα τα λάθη μου και δεν πρόκειται να τα ξανακάνω. Λοιπόν, σου εύχομαι καλό δρόμο και να πας μπροστά στη ζωή σου. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ζητήσω κι εγώ μια χάρη. Ο επόμενος μου αύριος να έχει καλύτερη αντιμετώπιση από το κολέγιο. Ελπίζω πως θα το φροντίσετε. Πάλι ξέχασε τα κλειδιά σου, ρε Φρίνη. Δεν έχω κλειδιά για το σπίτι σου. Sorry, νόμιζα πως ήταν η Φρίνη. Είναι στο παράκι. Μου είπε ότι δεν είσαι καλά και ήρθα να σε δω. Είσαι okay να σε αφήσω να ξεκουραστείς? Όχι, όχι, πέρασε. Κάτσε. Πώς είσαι? Λίγο χειρότερα από ό,τι δείχνω, αλλά θα επιζήσω. Είσαι σίγουρη? Γιατί έχω την εντύπωση ότι κάτι δεν μου λες. Μίλησες με τη Φρίνη, έτσι? Ναι, μου είπε ότι σκέφτεσαι να φύγεις. Μάλλον νομίζω ότι μπορείς να μου αλλάξεις γνώμη. Μπορώ. Ναι, μπορείς. Χώρισε με τη Μαρία και θα είμαστε μαζί. Δεν αντέχω να μένουμε στην ίδια πόλη και να μη σε έχω. Μία λέξη σου μόνο και φτάνει για να μείνω εδώ για πάντα. Πού χάθηκες? Σκέφτομαι αυτό που με ρώτησες. Αν μπορείς να μου αλλάξεις γνώμη. Και? Δεν μπορείς. Έκλεισε. Η Κορινθία μας περιμένει. Πώς φάνηκε η επιλογή μου? Τέλεια. Είχα πάει κάποιον κούρσο προς τα εκεί και είχα πάθει με το μέρος. Πάρα πολύ όμορφο. Αλλά δεν προλάβα να δω τίποτα. Καλά, ούτε και τώρα θα δεις. Ό,τι προλάβεις να δεις έξω από το παράθυρο. Καμία αντίρρηση. Περίμενα τόσο καιρό αυτή την εκδρομή. Δεν πρόκειται να σε αφήσω λεπτά από την αγκαλιά μου. Σε θέλω. Κι εγώ. Αλήθεια, δεν μου λες στο γιο τι είπες? Τίποτα ακόμα. Θα του το πω τελευταία στιγμή. Κάτι θα βρω. Ωραία. Να ξέρεις ότι σε σκέφτομαι συνέχεια. Κι εγώ. Σε φιλώ. Γεια. Σ' αγαπάω πολύ και θα ήθελα να είμαστε μαζί. Αλλά ξέρω ότι δεν είμαστε από δικά μου λάθη. Οπότε αυτή η ιστορία έχει τελειώσει. Τι? Τίποτα. Αφού κάτι πήγες να πεις, τι? Αν φταίω εγώ, αν φεύγεις για... Αν φεύγω εξαιτίας σου? Όχι. Φεύγω γιατί πρέπει να βρω κι εγώ τον εαυτό μου. Εσύ είσαι με τη Μαρία και κάνεις όνειρα. Πρέπει κι εγώ να βρω τα δικά μου όνειρα για να τα κυνηγήσω. Και αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να γίνει στην Αθήνα. Και είσαι σίγουρη?
Είμαι. Ωραία. Τότε θα σεβαστώ την απόφασή σου. Δεν θέλω να σου το κάνω πιο δύσκολο. Πότε φεύγεις? Σε λίγο, μόλις τακτοποιήσω κάποια θέματα. Άρα δεν λέμε αντίο από τώρα? Όχι, δεν λέμε. Λοιπόν, τι θα κάνουμε, φύγαμε για τις πάνω. Ναι, εννοείται, αλλά παίξτε το μου που να μένει, δεν φτάνει μόνο επίδεσμος. Γεια σου. Άρα λοιπόν, κόψτε μέχρι τις πάνω και θα τα πούμε εκεί, εντάξει. Τι, εσύ δεν θα έρθεις? Όχι, αφού έχω να πάω από τον πατέρα μου, να συζητήσουμε για το αν θα με πάρεις deport. Ότι τι, θα σε περάσει και από συνέντευξη? Κάνω τον έχω. Τους μου πήγαινε από εκεί και θα τα πούμε σε καμιά ωρίτσα. Αν πω μόνο να δω τι θα βγάλουμε σήμερα. Go. Σκέφτηκα αυτό που μου ζήτησες, την πρότασή σου δηλαδή. Και φαντάζομαι ότι η απάντησή σου είναι όχι. Και η απάντησή μου είναι ναι. Μπράβο, με ξαφνιάζεις ευχάριστα. Γιατί εγώ εδώ και καιρό σου είχα πει να έρθεις στην πόρτα μετά το κολέγιο, εσύ δεν ήθελες. Ναι, εντάξει, όταν το είχαμε συζητήσει δεν το είχα πάρει και πολύ στα σοβαρά. Αλλά τώρα είναι διαφορετικά. Εννοείται. Λοιπόν, θα έρχεσαι 4 με 8 και θα παίρνεις 600 ευρώ το μήνα. Οκ, μέσα. Ωραία, να ξεκαθαρίσουμε κάτι όμως. Θα ξεκινήσει από χαμηλά. Έτσι, όπως όλοι. Στην αρχή δηλαδή θα ιστοποιηθεί και όλες τις δουλειές. Είσαι σύμφωνος με αυτό? Ναι, εννοείται. Αν μου δίνεις τώρα θέση από την αρχή, θα έλεγα ότι με δουλεύεις ή ότι δεν ξέρω, κάνεις το χατήρι της μαμάς. Ναι, όπως βλέπεις, δεν κάνω το χατήρι κανενός. Λοιπόν, πότε θες να ξεκινήσεις? Αύριο. Ναι, είναι. Μόνο εγώ θα πρέπει δυστυχώς να λείψω και Θεσσαλονίκη για μερικές μέρες. Δεν θα προλάβω να σε καμαρώσω στο ξεκίνημά σου, αλλά. Εντάξει, δεν πειράζει. Και να είσαι σίγουρος ότι μόλις επιστρέψεις οι τμήματάρχες θα σου πούν τα καλύτερα για μένα. Είσαι σίγουρος δηλαδή? Ναι. Δίνουμε τα χέρια. Δίνουμε τα χέρια. Ορίστε. Λοιπόν, θέλουμε λεμόνια και κάνει ένα πατατάκι. Κατάλαβα, είμαστε κομπλέ. Θες να πεταχτώ εγώ το απόγευμα να τα πάρω? Ναι, βέβαια, Φρυνάκη, γιατί μου πονάει και η μέση μου. Μην το συζητάς. Απλώς σε προειδοποιώ ότι θα καβατζώσω 2 σακούλες για μηδί. Και 4 μπορώ να σου πω. Θα συγκεράσω εγώ. Είσαι τόσο καλός, με συγκινείς. Άντε, γεια. Γεια. Μου έστειλες ένα μήνυμα ότι έχεις τα λεφτά. Σωστά κατάλαβα? Σωστά κατάλαβες. Πολύ χάρηκα με το μήνυμά σου. Να φανταστείς, λίγο πριν το στείλεις είχαμε την κουβέντα σου. Λέγαμε τι θα κάνουμε αν δεν μας ξεπληρώσεις. Ας τα δώσω, ξεμπερδεύουμε. Τα βρήκες στο Σαφράγκα. Ποιος τρελός αγόρασε αυτή την τρύπα? Πολλά ρωτάς. Αυτή είναι η δουλειά μου. Να ρωτάω και να μαθαίνω. Θέλω να μου κάνεις μια χάρη. Μην ενοχλήσεις ξανά τις κοπέλες. Συνεννοηθήκαμε? Από σένα εξαρτάται. Όσο είσαι εντάξει. Παρτάκια, σε μίσου. Οκ. Δεν θα με ξαναδείς στον άλλο μήνα. Στις 15 έρχομαι, μου δίνεις τα άλλα 30 και ξεχρέωσες. Δεν μπορώ να τα μαζέψω σε ένα μήνα. Θέλω κι άλλο χρόνο. Έτσι δεν συμφωνήσατε με το αφεντικό? Ότι θα τα ξοφλήσεις όλα μαζί? Ναι, αλλά υπάρχει και η κρίση και δεν μαζεύονται. Τι θες να κάνω? Δικό σου πρόβλημα. Τέλος πάντων, αν δει το αφεντικό τα 20, μπορεί να σου δώσει καμιά εβδομάδα παραπάνω. Αλλά μην αρχίσεις τα ίδια, γιατί θα έχουμε κακά ξεμπερδέματα. Εντάξει. Θα προσπαθήσω να τα πάρετε στην ώρα σας. Έτσι, μπράβο. Στη θέση σου θα φοβόμουν πολύ να μην. Θεάκι μου, τι έπαθες? Θεή, ήρθε από εδώ ο Σταυρός. Μιλήσατε? Τι είπατε? Πάντως όχι αυτά που περίμενες. Εγώ? Έλα ρε Φρυνή, εσύ δεν του κάρφωσες ότι φεύγω? Sorry, να βοηθήσω πήγα. Δεν πειράζει, καλό μας έκανες. Ξεκαθάρισαν κάποια πράγματα. Καλά, τι είπατε?
Παρά λίγο να κάνω μεγάλη πατάτα φρύνη. Γιατί λέγε, έλα με το τσιγκέλι, θα στα βγάζω. Πήγα να του πω να παρατήσει τη Μαρία. Με το ζόρι κρατήθηκα. Γιατί? Τι γιατί? Γιατί κρατήθηκες. Αφού αυτό θέλεις κατά βάθος. Ναι, αλλά θέλω να το κάνει από μόνος του, επειδή το νιώθει. Όχι επειδή το ζητάω εγώ. Εντάξει, μπορεί να ήθελε λίγο σπρόξιμο το παιδί. Αν με αγαπούσε, θα το έκανε από μόνος του, χωρίς σπρόξιμο. Και εσύ δεν του είπες τίποτα. Αυτό τι σημαίνει, ότι δεν τον αγαπάς? Και τι έπρεπε να κάνω, ρε Φρίνη, να του πω ότι σκέφτομαι μέσα στο κεφάλι μου, να του πω να παρατήσει τη Μαρία? Ναι, αφού τον θες τόσο πολύ, αυτό έπρεπε να κάνεις. Και αν έλεγε όχι, μετά θα ψάχνα τρύπα να κρυφτώ. Θα ήξερες όμως ότι το θέμα έχει τελειώσει. Ενώ τώρα θα μείνεις με την απορία. Τουλάχιστον τώρα φεύγω με το κεφάλι ψηλά. Κυρία. Σωστά. Κουρέλι, αλλά κυρία. Έλα ρε Φρίνη, μου αποπέρνεις και εσύ είμαι που είμαι χάλια. Κι εγώ μια από τα ίδια είμαι. Ειδικά όταν βλέπω και εσένα έτσι. Τέλος πάντων, σου χρωστάω μια συγγνώμη που του το είπα. Πραγματικά ήθελα μόνο να βοηθήσω. Βοήθησες. Τόσες μέρες δεν ήξερα αν κάνω καλά που φεύγω. Αλλά τώρα είμαι σίγουρη. Καλώς τι. Τώρα θα σε έπαιρνα κι εγώ. Τα μεγάλα πνεύματα συναντιούνται. Να σου πω, κάθεσαι. Ο Γρηγοράκης θέλει να βγούμε για φαγητό οι τρεις μας. Πλάκα μου κάνεις. Καθόλου. Λέει ότι πήραμε την εκδίκησή μας και ότι μπορούμε να κάνουμε τώρα μια καινούργια αρχή. Και εσύ το πιστεύεις? Αυτή είναι μια καλή ερώτηση, δεν ξέρω. Ή πραγματικά τον ενοχλεί όλο αυτό το κλίμα και έχει φοβηθεί, ή απλά θέλει να μας εκδικηθεί. Πάντως, εγώ νομίζω να πάμε. Τι να σου πω, αν νομίζω ότι έχει κάποιο νόημα, κανόνισέ το. Τα λέμε αργότερα. Γεια. Εμπρός. Με ζήτησες? Ναι. Είχα μια πολύ ενδιαφέρουσα επίσκεψη σήμερα. Δεν πάει πιθανά το μυαλό σου? Όχι. Θα έπρεπε. Μάλλον. Ήρθε από εδώ ο Μαλτέζος. Δεν βλέπω κάτι περίεργο. Μόνο που δεν ήταν μια τυπική επίσκεψη. Μου ζήτησε να πωλήσω την Κρίστη. Σοβαρά? Αυτός ο άνθρωπος είναι απίστευτος. Βλέπει πάντα μπροστά. Κατάλαβε ότι αυτή η γυναίκα βλάπτει την εικόνα του κολεγίου. Έτσι λες. Έτσι είναι. Γι' αυτό ο Μαλτέζος το κατάλαβε μόνος του ή τον βοήθησες κι εσύ? Ποιος ήταν? Η Κρίστη. Ο Γρηγόρης λέει θέλει να φάμε οι τρεις μας. Γιατί? Για να σας δηλητηριάσει? Τι να σου πω, και εμένα ύποπτο μου φαίνεται, αλλά η Κρίστη λέει ότι αυτό θέλει να κάνουμε ανακοχή. Ο Γρηγόρης. Δεν παίζει, μαμά, ξέχασε τι σου έκανε. Όχι, δεν ξέχασα. Αλλά και εμείς την εκδίκησή μας την πήραμε. Ωραία, και αφού πατσίσατε, προς τι το γεύμα? Τι να σου πω, ξέρω εγώ, μήπως επειδή βλέπει την Κρίστη κάθε μέρα στο κολέγιο και θέλει να φτιάξει το κλίμα. Τα βρήκε σκούρα ο γιατράκος. Και δεν θέλει να αφήνει ανοιχτά μέτωπα. Γι' αυτό μας κάλεσε να φάμε οι τρεις μας, για να ηρεμήσουν λίγο τα πνεύματα. Θες να μου πεις κάτι? Ναι. Είναι γνωστή η αντιπάθειά σου για την Κρίστη, όπως είναι γνωστή και η σχέση σου με τον Μαλτέζο. Πού θες να καταλήξεις? Γρηγόρη, μην υποτιμάς την νοημοσύνη μου. Δεν χρειάζεται να είμαι διάνοια για να καταλάβω ότι ένα και ένα κάνουν δύο. Εσύ έβαλες τον Μαλτέζο να μου ζητήσει να πωλήσω την Κρίστη. Ένας λάθος. Εγώ δεν έχω καμία ανάμειξη. Εντάξει, οι σχέσεις μου με την Κρίστη δεν είναι και οι καλύτερες, αλλά. Θες να πεις ότι ο Μαλτέζος μόνος του ενδιαφέρθηκε για αυτή την ανεργή καθηγήτρια, την κυρία Ζαφυρίου? Αυτό σου είπε? Ναι, και μου ζήτησε να βιαστώ για να μην τη χάσουμε και την πάρει άλλο κολέγιο. Εντάξει, αυτό μπορεί να φταίω λίγο κι εγώ, γιατί τη γνωρίζω προσωπικά από την Αμερική. Εξαιρετική καθηγήτρια. Αλλά δεν φαντάστηκε ότι θα σου ζητούσε να διώξει και την Κρίστη. Δεν φαντάστηκε. Όχι, βέβαια. Πάντως, εγώ στη θέση σας θα κράταγα και μια πισινή. Ο Γρηγόρης είναι ύπουλος και εκδικητικός. Μπορεί και να σας τη φυλάει. Το ξέρω. Και προτιμώ να εμπιστευτώ ένα φίδι παρά τον Γρηγόρη. Αλλά σκέφτομαι και την Κρίστη. Τον βλέπει κάθε μέρα στο κολέγιο. Χρειάζεται ηρεμία. Σίγουρα. Και το κάνω και για σένα. Δεν μου αρέσει να ξεσπάει πάνω σου εξαιτίας μου. Α, μην ανησυχείς για μένα, μανούλα μου. Εγώ με τον Γρηγόρη είναι αυτό που λένε από μακριά και αγαπημένοι. Δεν ασχολείται μαζί μου, δεν ασχολούμαι μαζί του. Αυτή η ιστορία όμως μου βρωμάει. Γι' αυτό σε παρακαλώ πολύ να είστε πολύ προσεκτικές. Ναι, έχεις δίκιο. Αλλά ακόμα και αν αποφασίσει να μην σταματήσει τη βεντέτα, οι φωτογραφίες του είναι
πάντα στο κινητό μου. Ναι. Καλημέρα σας. Θα ήθελα να σας παρακαλώ να με συνδέσετε με το γραφείο της κυρίας Σπανού. Ευχαριστώ, περιμένω. Παρακαλώ. Ναι. Ναι. Ποιος είναι? Ποιος ήτανε? Αχ, πήρα τηλέφωνο στο κολέγιο για να δω αν η Σπανού είναι στο γραφείο της. Και, είναι? Είναι. Μπουκάρουμε. Μπήκαμε. Και τώρα? Τώρα ψάχνουμε τα πάντα προσεκτικά. Μην καταλάβει κανείς ότι ήμασταν εδώ. Okay. Πάω από εκεί. Από εδώ. Κοίτα, Γρηγόρη, δεν έχω χρόνο για παιχνίδια. Ξέρω ότι εσύ έβαλες το Μαλτέζο να μου μιλήσει. Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι γιατί τώρα. Γιατί διάλεξες αυτή τη στιγμή? Έγινε κάτι που δεν ξέρω? Γρηγόρη. Ωραία η πλακίτσα, γελάσατε. Λύστε με τώρα να τελειώνουμε. Τώρα. Από το ύφος σου και μόνο καταλαβαίνω ότι κάτι μου κλείβεις. Καλά, άστα τώρα αυτά. Θέλω να μου πεις αν θα κάνεις αυτό που σου ζήτησε ο Μαλτέζος. Θα τη διώξεις την Κρίστη? Άντα! Βρήκες τίποτα? Τίποτα, έτσι. Όχι. Πάμε κάτω. Φύγαμε. Μπιλί, πού είσαι? Άλλο, τον Τζον Νάς, έχουν εδώ μέσα κλεισμένο. Τον ποιον? Τζον Φόρμς Νάς, άσχεδε. Ο Ράσελ Κρόου είναι ένας υπέροχος άνθρωπος, μια τρελαμένη μηχανοφυγία, τέλος πάντων. Πες το έτσι να καταλάβω. Ποιο? Αυτό.
Ψάχνω την κυρία Λιγερή Καλούδη. Μου είπαν ότι μένει εδώ. Μπορεί να έμενε παλιά. Καλύτερα να ρώτησε τα απέναντι. Η κυρία Μαρία είναι χρόνια στη γειτονιά, θα ξέρει. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι το σήμα του παιχνιδιού του πατέρα μου. Φαίνεται πως τα μεγάλα πνεύματα συναντιούνται. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο απλό. Πρέπει να ψάξουμε πολύ καλά αυτό το δωμάτιο. Ναι. Μήπως να περιμένουμε και τις πάνω να μας κάνει καμιά ξενάγηση. Πάω να δω, πάω να δω. Θα ήταν καμιά οικιακή βοήθεια ή κάτι τέτοιο. Λοιπόν, πρέπει να ψάξω το δωμάτιο πάρα πολύ γρήγορα. Πρέπει να φύγουμε. Όχι. Καλύτερα να το βγάλεις φωτογραφία, να φύγουμε γρήγορα να το επεξεργαστούμε. Σας αστέρι. Το ξέρω. Χρωστάς κέρασμα. Το δικό σου είναι καλύτερη ανάλυση. Ναι. Εδώ, αυτόν τον τοίχο, αυτόν τον τοίχο. Εσύ σήκωσε όλη την αγορά. Ξέρεις πόσα χρόνια έχω να ψωνίσω κάτι για μένα, κάτι θηλυκό εννοώ. Γιατί όλο για τη δουλειά ψωνίζω. Και πώς ήρθε τώρα? Πώς φαίνεται αυτό? Τέλειο, τέλειο, υπέροχο. Πώς ήρθε? Μου ζήτησε να πάμε εκδρομή. Ποιος, ο Μαλτέζος? Και εσύ δέχτηκες? Δεν το πιστεύω. Το σκέφτηκες καλά? Όχι. Αλλά δεν μου έχει μείνει και καθόλου το μυαλό. Το βλέπω. Πες πώς έγινε. Μου το πρότεινε εδώ για 2-3 μέρες και... Στην αρχή σκέφτηκα να αρνηθώ. Αλήθεια. Είπα ότι θα πάω, αλλά... Αλλά, όπως λέει και το ρητό, το μεν πνεύμα ισχυρό, η δε σάρξ. Ακριβώς. Κακός. Μετά πάμε. Με το Μαλτέζο πρέπει να είσαι προσεκτική. Λιγέρη Καλούδη, μου είπαν ότι την ξέρετε. Τι θέλετε? Ήτανε φίλες με τη μάνα μου παλιά και ψάχνει να την βρει. Έχω μια διάθεση που έστελνα κάποιους λογαριασμούς, αλλά δεν ξέρω αν ισχύει. Μπορείτε να μου τη δώσετε. Είναι σημαντικό να τη φέρω σε επαφή. Πώς λέγεστε? Σταύρος Χαλκιάς. Οκ. Σας τη δώσω. Ευχαριστώ. Από τότε που ήμασταν μαζί, ονειρεύομαι να πάμε κάπου οι δυο μας. Ναι. Και μετά από 20 χρόνια το όνειρο γίνεται πραγματικότητα. Ναι. Και θέλω να το ζήσω. Ολόκληρο. Να αφαιθώ. Είναι έγκλημα αυτό. Όχι, δεν είναι έγκλημα. Ζήστο. Δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. Αλλά και εμένα πρέπει να με καταλάβεις, ανησυχώ. Ο Μαλτέζος είναι ένας πάρα πολύ έξυπνος άνθρωπος. Για πόσο καιρό θα τον ξεγελάς ακόμα? Πιστεύω αυτό που είδαν τα μάτια μου. Όποιος ζει εκεί μέσα είναι θεοπάλαβος. Τι θεοπάλαβος? Χαμένος στο διάστημα είναι. Να σου πω την αλήθεια, δεν το περίμενα να βγάλουμε τόσο πολλά από μία επίσκεψη. Η διπλή ζωή της Άννας Πανού. Κρύβει πολλά τελικά. Ναι, όντως. Δεν τη το είχα. Την είχα για εντελώς ξενέρωτη. Και είναι γεμάτη εκπλήξεις. Πω πω, απίστευτο. Κάθε φορά που πάμε προς κάτι πέφτουμε πάνω σε κάτι άλλο πάντα. Τότε με τον ανάπηρο θυμάσαι. Τώρα αυτό.
Αντά δεν ανακαλύψω ότι βρίσκεται σε εκείνο το υπόγειο, θα σκάσω. Είναι πάρα πολύ ύποπτο. Κατάλαβα. Μετά το κόλλημα με τον αδερφό σου, απέκτησες και καινούριο. Δεν ξέρω αν αυτά τα δύο είναι άσχετα μεταξύ τους. Come again. Πες με τρελό, πες με ό,τι θέλεις, αλλά έχω την αίσθηση ότι όλα αυτά που κρύβονται σε εκείνο το υπόγειο και ο αδερφός μου συνδέονται με κάποιο τρόπο. Με ποιον τρόπο? Δεν ξέρω. Γιατί το σήμα της πείρας σου φάνηκε τυχαίο. Ναι, τυχαίο μου φάνηκε. Τι άλλο να μου φάνει δηλαδή? Μην ξεχνάς ότι πάνω στη σπήρα βασίζεται όλο το παιχνίδι του πατέρα μου. Το παιχνίδι που τον κάνει πλούσιο. Ναι, Άρη, χωρίς να θέλω να θίξω τον πατέρα σου, το σύμβολο της σπήρας δεν είναι κανένα πρωτότυπο σύμβολο. Όχι, δεν είναι, αλλά τόσες συμπτώσεις μαζεμένες. Τι, ποιες συμπτώσεις? Ο πατέρας μου μαθηματικός. Η Άννα μαθηματικός. Ο τύπος που κρύβεται σε εκείνο το υπόγειο. Τρελός μεν, μαθηματικός δε σίγουρα. Ναι, okay, τρεις μαθηματικοί μαζί. Φοβερή ανακάλυψη. Κορίτσι μου, ο πατέρας μου και η Άννα είχαν παρελθόν μαζί. Και το κωδικοποιημένο mail που βρήκαμε στον υπολογιστή της είναι σίγουρα από αυτόν τον τύπο. Λοιπόν, γιατί να αποκλείσω ότι κάπου εκεί μέσα βρίσκεται και ο αδερφός μου? Να σου πω κάτι. Δεν ξέρω. Και δεν με ενδιαφέρει. Με έχει πιάσει πονοκέφαλος με τόσες συνωμοσίες. Από τόσο καιρό ζω μέσα σε μια φούσκα. Και αν δεν είχα ακούσει τον παππού μου να μιλάει για τον αδερφό μου, θα ήμουν ακόμα στο σκοτάδι. Το καταλαβαίνεις? Να σου πω. Μη σκέφτεσαι πολύ γιατί θα το κάψεις. Εντάξει. Δεν πας να ξεφορτώσεις τις φωτογραφίες να δούμε τι κάναμε? Ναι, δίκιο έχεις. Ωραία. Τέλεια. Και εγώ πάω να φτιάξω καμιά ομελέτα γιατί μυστικά αρκούδια δεν χορεύουν. Τι θα έκανα χωρίς εσένα, μου λες? Α, δεν ξέρω τι θα έκανες. Άντε να ξεφορτώσεις τις φωτογραφίες. Ξέρω ότι η εταιρεία παίρνει διάφορους φοιτητές αναδιαστήματα από το κολέγιο, λοιπόν, γιατί να μην είμαι κι εγώ ένας από αυτούς? Δεν είναι το ίδιο. Δεν σου ζήτησα καρέκλα, δουλειά σου ζητάω, χαμαλίκι. Εκτός αν υπάρχει κάποιος άλλος λόγος που δεν θέλεις να δουλέψω στην Τιπόρτ. Νομίζω, αγόρι μου, ότι θα βγάζεις λαβράκι εδώ μέσα, είσαι πολύ γελασμένος. Κακές επιλογές στο καζίνο του Μόντε Κάρλο. Έχασα από όλη καετοίμασή μου τα 500 χιλιάρικα, φιλιά από Λαλένα. Έλα, έλα, Σωτήρη. Λοιπόν, να σου πω, πρέπει να βρεις τη Λένα. Έχει ξεφύγει το θέμα. Λοιπόν, δεν ξέρω, βάλε ό,τι διασύνδεση έχει στο εξωτερικό να τη βρούνε. Πρέπει να βρεθεί άμεσα. Επιστρέφω σε λίγο. Πονάς? Ένας νευρόπονος μάλλον. Έλα, εδώ στο στήθος. Έλα να κάτσεις. Θα πάρω τη μαμά. Μετά από 20 χρόνια βρισκόσαστε πάλι μαζί και με το ίδιο πάθος. Έλα, καρπούλα μου. Ο μπαμπάς γύρισε από τη δουλειά με δύσπνοια και πάνω στο στήθος. Λοιπόν, έρχομαι. Στο μεταξύ, δώσ' του μισή ασπιρίνη, Έλα, για. Τι έγινε, παιδί μου? Ο Θόδωρος δεν είναι καλά. Φεύγω. Καλά, έρχομαι μαζί σου. Σήκω να σε πάω να ξαπλώσεις. Thank you.
Αχ, Μανουλό μου, τι καλά ήρθες. Τι χαρά που με βλέπεις. Τι σημαίνει? Τίποτα, γιατί δεν μπορώ να φιλήσω τη μαμά μου. Α, και λουλούδια στο βάζω. Τι συμβαίνει? Τίποτα. Απλώς θα έρθει αργότερα ο Σταύρος για να κάνουμε μάθημα. Δεν καταλαβαίνεις. Καταλαβαίνω. Εμείς πρέπει να εξαφανιστούμε. Ας πούμε ότι πρέπει να με αφήσετε να αφοσιωθώ στο μάθημά μου. Στο μάθημα να αφοσιωθείς στο δάσκαλο. Και στα δύο. Αγάπη μου, είσαι σίγουρη γι' αυτό που κάνεις? Τι εννοείς? Εννοώ ότι φοβάμαι, Χρύσα. Ο Σταύρος, αν ήθελε κάτι από σένα, θα στο είχε δείξει. Δεν ξέρω, μου δίνει την εντύπωση ότι είναι ένας άνθρωπος που διεκδικεί αυτό που θέλει. Εγώ πάλι πιστεύω πως ο Σταύρος για να προχωρήσει θέλει ασφάλεια. Οπότε το μόνο που χρειαζόμαστε είναι μία αφορμή. Μακάρι, τι να πω, μακάρι. Φοβάμαι ότι παίρνεις λάθος σήματα. Τώρα γιατί μου το χαλάς? Γιατί δεν θέλω να πληγωθείς. Τον Σταύρο τον εκτιμώ και θέλω να είσαστε μαζί. Αλλά πώς να σου το πω τώρα. Στο τραπέζι, ο τρόπος που σε κοίταζε δεν μου φάνηκε ότι ήταν ερωτικός. Μάλλον μου. Στην αρχή ο Σταύρος δεν πήγαινε μία. Μετά αρχίσαμε να μιλάμε τυπικά και τώρα φτάσαμε στο σημείο να γίνουμε φίλοι. Εγώ νομίζω ότι το επόμενο στάδιο είναι πολύ κοντά. Το νιώθω. Αγάπη μου, δεν περνάνε όλοι από τη φιλία στον έρωτα. Για μας δεν ισχύει αυτό. Όταν γίνει το κλικ μέσα του, θα καταλάβει αυτό που νιώθει για μένα. Το μόνο που χρειάζομαι είναι χώρο και χρόνο. Και δεν τον έχεις. Αλλά πρόσεχε. Δεν θέλω να απογοητευτείς. Μην ανησυχείς. Ο Σταύρος αυτή τη στιγμή είναι το πιο σημαντικό κομμάτι της ζωής μου. Είναι στόχος μου να είμαι μαζί του. Και θα το καταφέρω. Λοιπόν, πες μου, θα μας αφήσετε το απόγευμα μόνος? Εντάξει, ναι. Σου υπόσχομαι ότι θα μιλήσω στον πατέρα σου. Τέλεια. Θέλω όμως να μου υποσχεθείς κάτι. Αν δεις ότι δεν τραβάει, θα κάνεις πίσω. Χρυσά, ο μονόπλευρος έρωτας μόνο πόνο μπορεί να προκαλέσει. Ναι. Θέλω κάτι να είναι μοντέρνο, αλλά θέλω να είναι και κομψό. Έχει αρκετά ωραία κομμάτια. Κοιτάξτε αυτό. Ναι. Yeah. Ναι, ναι, αυτό καλό είναι. Είναι υπέροχο κομμάτι. Ωραία, θα το πάρω. Στο λεπτάκι. Στη δουλειά σε έπιασε? Τι ήρθες με τα πόδια, Χριστιανέ μου? Γιατί δεν μου είπες να έρθω να σε πάρω? Γιατί είσαι ξεροκέφαλος? Ζωή, να φωνάξουμε έναν γιατρό καλύτερα. Όχι, παιδιά, δεν χρειάζεται. Μια χαρά είμαι. Μια χαρά και δύο τρομάρες. Εντάξει, η πίεσή του είναι καλή, αλλά αυτό δεν σημαίνει και τίποτα. Πρέπει οπωσδήποτε να φανάξουμε γιατρό. Να, η όψη του δεν είναι καλή. Εσείς θα με πεθάνετε πριν την ώρα μου. Εντάξει, ένας νευρόπονος ήταν. Πάει, πέρασε. Δεν, μπαμπά. Όταν ήρθες ήσουν κάθασπρος σαν το πανί. Δεν γίνεσαι έτσι από νευρόπονο. Τι είναι αυτό, ρε παιδί μου, μέσα στους άντρες? Μόλις ακούτε για γιατρό, το βάζετε στα πόδια. Λοιπόν, δεν σ' ακούω. Πάω να φανάξω γιατρό. Ένας άντρας τριών γυναικών. Είμαι χαμένος από χέρι. Ωραία, άσε το χιούμορ τώρα. Θες να σου φέρω κάτι? Όχι, ευχαριστώ. Σίγουρα? Ναι. Δεν το ξέρεις τώρα τον μπαμπά μου? Οκ, okay, εντάξει. Ο γιατρός έρχεται. Σήκω, φύγε και σε, πήγαινε σπίτι σου. Έχεις πολλές δουλειές. Σε περιμένει ταξίδι. Να σου πω, οι δουλειές μπορούν να περιμένουν. Έλα. Και το παιδί θα μείνει νηστικό? Θα παρακύλει. Πού την πρώτη, ούτε την τελευταία φορά θα είναι. Έλα τώρα. Αν δεν έρθει ο γιατρός, εγώ δεν φεύγω. Μπορώ να το πάω εγώ? Ναι, άντε. Πήγαινε του και πες να το ζεστάνει, να το βάλει στο φούρνο, ε. Είσαι καλύτερα? Ναι, ναι, καλύτερα. Έλα, τώρα σε σκεφτόμουν. Αλήθεια? Γιατί σου έχω πει ποτέ ψέματα? Ελπίζω πως όχι. Τι ελπίζεις δηλαδή, δεν είσαι σίγουρη? Θέλω να σου ζητήσω μια χάρη. Αφού ξέρεις, εγώ δεν σου χαλάω ποτέ χατήρι. Πες μου. Δεν πρόκειται για μένα, γιατί η Χρύσα είναι. Έχει κανονίσει μάθημα με το Χαλκιά και θέλει να μην είμαστε στο σπίτι. Δεν μου λες, είχαμε τίποτα εξελίξει με το Χαλκιά που δεν ξέρω? Θα τα πούμε από κοντά. Γιατί όπως κατάλαβες, θες δεν θες, κερνάς ποτό. Αυτό είναι το καλύτερό μου. Στο στέκι μας? Κατά τις 7. Θα πω στη Βίκη να έρθει να με πάρει. Όχι, θα πω στο Σωτήρι να έρθει να σε πάρει, για να μας γυρίσει κιόλας μετά πίσω. Εντάξει. Τα λέμε σε λίγο. Έγινε, χωρίς μου. Έλα, φιλάκι.
σενάριο επιστημονικής φαντασίας τέτοιο σκηνικό. Από αυτές οι εξισώσεις δεν μου λένε τίποτα. Τι να σου πούνε, αγόρι μου, αυτά είναι μαθηματικά ανώτερα. Εμείς είμαστε ακόμα στην προπαίδεια. Και πώς πρέπει να είναι Διάννη, έτσι. Πάπα, για κάτσε. Για κάνε ζούμε εδώ. Φοβάμαι. Περίεργο κώδικα επικοινωνίας για αυτός ο τύπος. Τι μπορεί να φοβάται. Από ό,τι φαίνεται, ακόμα και τη σκιά του. Έτσι, σε κάνανε στόχο, γιατί. Τι θέλει να πει εδώ ο ποιητής. Δεν ξέρω, Άρη μου. Δεν μπορώ να μπω στο μυαλό ενός ψυχάκια. Κι όμως... Λες να έχει να κάνει με τον εκβιασμό που έκανα στην Άννα. Με τις φωτογραφίες με τον ανάπηρο. Άσχετο. Άννα αθώα. Αθώα. Δεν το πιστεύω, αποκλείεται. Τι. Να σου πω μια παράλογη ιδέα που μου ήρθε. Ναι, λες και έχω ακούσει καμιά λογική να βγαίνει από το στόμα σου. Αν. Λέω αν αυτές οι λέξεις έχουν να κάνουν με την απαγωγή μου, τότε πώς η Άννα είναι όντως αθώα. Τι λες, Άρη, από πού και σου. Πώς έκανα λάθος. Μήπως τελικά δεν κρύβεται πίσω από την απαγωγή μου η Άννα, αλλά κάποιος άλλος. Αλλά ποιος. Απλώς ξεσκέφτομαι μερικές γυναίκες. Κάνουν τα στραβά μάτια σε κάποια εξωσυζυγική περιπέτεια του άντρα τους. Απλώς εγώ δεν θα μπορέσω. Κάτσε να κάνεις την επέμβαση και το ξανασκέφτεσαι. Δεν έχω να σκεφτώ κάτι. Δεν υπάρχει τίποτα να με κρατάει εδώ. Εγώ δεν είμαι τίποτα για σένα. Έλα ρε Φρυνάκη, μου το κάνεις αυτό τώρα. Ξέρεις πόσο πολύ σ' αγαπάω. Αλλά δεν την παλεύω εδώ. Δεν γίνεται, δεν αντέχω άλλο. Πρέπει να μάθω την αλήθεια. Δεν μπορώ να ζω στα παραμύθια της Βίκης. Πρέπει να μάθω τι παίχτηκε με αυτούς τους δύο. Γιατί μου κρύβει τον πατέρα μου. Ονειρευόμουν τη στιγμή αυτή εδώ και πάρα πολύ καιρό. Θέλω να είμαστε για πάντα μαζί. Θέλω να γίνεις η γυναίκα μου. Χτύπησαν πολύ. Αρκετά. Δηλαδή τι μου λέτε, κινδυνεύει. Δημήτρη. Τι είναι μόνο μου. Δεν είμαι καλά. Γιατί τι έγινε. Έχω αίμα και δεν είναι μέρας που έπρεπε να έχω. Και τι σημαίνει αυτό. Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα, αλλά δεν είναι καλό σίγουρα. Φοβάμαι ότι δεν μπορείς να φύγεις αύριο.